It is an honor for us having here tonight, on behalf of the Greek government, the Minister of Digital Policy, Telecommunications and Media. Κωνστάλας, καλή στο βήμα, εκ μέρους της κυβέρνησης, τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τον κύριο Νίκο Παπά, για να απευθύνει χαιρετισμό σε αυτή τη βραδιά. Dear friends, members of Parliament, Mr. President of the Hellenic Athletics Association, Πρόεδρε του ΣΕΓΑΣ, κύριε Παναγόπουλε, International Marathons and Distance Races, κύριε Πάκο Ποράο, Πρόεδρε δηλαδή της ΣΕΙΜΣ, κύριε Περιφερειάρχη Αττικής, κύριε Ρεναδούρου, αναπληρωτή Γενική Γραμματέα του ΕΟΤ, κύριε Γενική Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών. Η απόψινη εκδήλωση είναι σημαντική όχι μόνο για τους δρομείς, αλλά και για όλους από εμάς. Γιατί απόψε τιμούμε το κουράγιο, το θάρρος, τη δύναμη, τη νίκη αυτών που ξεχώρισαν και όλων όσων συμμετείχαν, υιοθετώντας τις αξίες του μαραθωνίου. Επομένως, θα ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης με αφορμή τον 36ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ο μαραθώνιος της Αθήνας έχει ιστορικό χαρακτήρα που ξεπερνά κάθε συνηθισμένη αθλητική διοργάνωση. Είναι ένα καθολικό σύμβολο αξιών και ιδεών. Είναι ένα μήνυμα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, που μας δίνει κίνητρα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάθε στόχο, είτε αυτός είναι εύκολος, είτε είναι δύσκολος. Ο μαραθώνιος έχει επηρεάσει όχι μόνο τον αθλητισμό, αλλά και την ιστορία. Ακόμα και η σύγχρονη δημοκρατία μας έχει επηρεαστεί από αυτόν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αυθεντικός μαραθώνιος είναι αφοσιωμένος, αφιερωμένος στην μνήμη του Γρηγορίου Λαπράκη, ενός αθλητή και ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε για την ειρήνη και την δημοκρατία. Παλεύοντας λοιπόν για αυτές τις ιδέες, δολοφονήθηκε βία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φέτος η εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται με πολύ ψηλά πρότυπα, με σημαντικές συμμετοχές, ενισχύει την θέση, την διεθνή της χώρας μας, σε μια εποχή όπου η χώρα μας έχει φτάσει στο τέλος, στο τέρμα ενός δικού της μαραθωνίου δρόμου μιας οικονομικής κρίσης και ενώ συνεχίζει τον αγώνα για ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Σας διαβεβαιώ ότι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του κράτους, όλοι οι Έλληνες θα στηρίξουμε αυτήν την εκδήλωση ως σύμβολο κατανόησης, ένα σύμβολο ειρήνης, ένα σύμβολο συνύπαρξης όλων των ανθρώπων, όλων των λαών. Στηρίζουμε αυτή την εκδήλωση που ξεκινά από την Ελλάδα, την γενέτειρα της Δημοκρατίας και των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας ευχαριστώ. Η Gladys Cherone, λοιπόν. Την απονομή θα πραγματοποιήσουν ο κύριος Νίκος Παπάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δίνει το βραβείο μαζί με τον κύριο Πάκο Μποράο, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Μαραθωνίων και Δρόμων Μεγάλων Αποστάσεων, και βεβαίως τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, τον Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Η μεγάλη κυρία των μαραθωνίων απευθύνει και αυτή ένα μικρό χαιρετισμό. Μας λέει το πόσο χαρούμενη είναι απόψε για να παραλάβει αυτό το βραβείο της για την επιτυχία της στο μαραθώνιο του Βερολίνου. Ευχαριστεί την οικογένειά της και όλους τους φίλους της για την στήριξή της που με τον τρόπο τους την βοήθησαν να φτάσει μέχρι εδώ. Και εδώ το στιγμιότυπο
με την κορύφωση της βραδιάς του γκαλά της ΑΗΜΣ για τους κορυφαίους μαραθωνοδρόμους με κεντρικό πρόσωπο την Γκλάντις Τσερόνο. Congratulations, Mrs. Cerono.